Είναι πρώτη φορά που συζητιέται στην Ελληνική Βουλή αναπτυξιακός νόμος. Πρόσφατα υπήρξε ένα δημοσίευμα που ένας δημοσιογράφος έκανε μια ιστορική αναδρομή και λέει ότι τα τελευταία 70 χρόνια στη χώρα μας ψηφίστηκαν 140 αναπτυξιακοί νόμοι. Νομοθετικά διατάγματα, πράξη νομοθετικού περιεχομένου και διάφορα άλλα με αυτή τη μορφή. Όμως, αυτοί οι 140 αναπτυξιακοί νόμοι, κανείς από αυτούς δεν απέτρεψε την εκδήλωση της κρίσης. Γιατί μέσα στα 70 χρόνια αυτά, η ελληνική οικονομία μπήκε σε 15 φορές σε κρίση. Έτσι λοιπόν έχουμε αναπτυξιακούς νόμους από όλες τις κυβερνήσεις. Και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως όλοι αυτοί οι αναπτυξιακοί νόμοι δεν απέτρεψαν την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης, των καπιταλιστικών κρίσεων, δεν βελτίωσαν τη θέση των εργαζόμενων, αλλά ούτε αναβάθμισαν το επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Και μόνο το γεγονός ότι το 1 τρίτο των λαϊκών στρωμάτων ζει κάτω από το όριο ή με τον κίνδυνο της φτώχειας, το γεγονός ότι το 1 τρίτο των λαϊκών νοικοκυριών ζει σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, επιβεβαιώνει τα παραπάνω. Αλλά αλήθεια, τι είναι ο αναπτυξιακός νόμος? Γιατί εδώ πέρα προσπαθείτε να το εμφανίσετε, όλοι οι βουλευτές των άλλων κομμάτων, σαν κάτι το οποίο είναι μαγικό. Δηλαδή είναι φάρμακο δια πάσα νόσο. Όμως είναι πολύ συγκεκριμένος ο ρόλος, ο χαρακτήρας και η λειτουργία των αναπτυξιακών νόμων. Είναι απλά και μόνο ένα εργαλείο χρηματοδοτικής στήριξης και διευκόλυνσης των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρηματικών ομίλων. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν αμφισβητείται από τα στοιχεία όλων των μέχρι τώρα αναπτυξιακών νόμων. Και βεβαίως δεν είναι το μοναδικό εργαλείο, αλλά ούτε και το πιο βασικό. Γιατί αν σε αυτό το εργαλείο συνυπολογίσουμε τις φοροαπαλλαγές του μεγάλου κεφαλαίου, τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τους επιχειρηματικούς ομίλους, τις υπεραποσβέσεις για ορισμένου είδους επενδύσεις επιχειρηματικών ομίλων, αν συνυπολογίσουμε το ότι το κράτος με χρήματα του λαού δημιουργεί υποδομές απαραίτητες και αναγκαίες για τη στήριξη των επενδυτικών σχεδίων, αν υπολογίσουμε τρίτον ότι μέσα από τις συνεχόμενες παρεμβάσεις αλλάζει χρήση γης, συγκεντρώνεται σε όλο και λιγότερα χέρια η γη, αλλάζουν οι χωροταξικοί σχεδιασμοί προς όφελος των επενδυτικών συμφερόντων, αν συνυπολογίσουμε τις ιδιωτικοποιήσεις και την παραχώρηση προς το μεγάλο κεφάλαιο για αξιοποίηση των ορεινών όγκων, των Αχτών και του Αιγιαλού και μια σειρά άλλα ζητήματα, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι διαμορφώνεται ένα ολόκληρο πλέγμα. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει στη συζήτηση αυτή εδώ να βάλουμε και το πιο βασικό. Ποιο είναι αυτό? Ότι όλες οι κυβερνήσεις συνέβαλαν, η κάθε μια από τη δικιά της σκοπιά, στο να διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας ένας μηχανισμός αναπαραγωγής ενός πολύ φτηνού εργατικού δυναμικού, ενός εργατικού δυναμικού χωρίς συγκροτημένα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Αυτή η εργασιακή ζούγκλα που υπάρχει είναι αποτέλεσμα του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και των κυβερνήσεων του, για να μπορεί ακριβώς να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Η κριτική που σας κάνουν, κύριοι της κυβέρνησης, στα άλλα κόμματα, είναι βολική, αλλά και από προσανατολιστική ταυτόχρονα. Γιατί είναι βολική? Τι σας λένε, για παράδειγμα, ότι το σχέδιό σας αυτό, ο νέος αναπτυξιακός νόμος, δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη, στην ισόρροπη ανάπτυξη των κλάδων της οικονομίας. Δεν αξιοποιούνται όλοι οι κλάδοι και δεν στηρίζονται όλοι οι κλάδοι της οικονομίας. Αλήθεια, είναι ποτέ δυνατόν στον καπιταλισμό να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη των κλάδων της οικονομίας? Εδώ βλέπετε ότι καταστρέφονται παραγωγικές δυνατότητες γιατί δεν προσφέρουν στους επιχειρηματίες υψηλό ποσοστό κέρδος, όχι κέρδος, υψηλό ποσοστό κέρδος. Με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται οι επενδυτικοί τους σχεδιασμοί εκείνους τους κλάδους όπου υπάρχουν υψηλά ποσοστά κερδοφορίας. Και είναι τυχαίο αυτό? Υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για τους 4 τελευταίους
επενδυτικούς νόμους. Δύο των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ένα της Νέας Δημοκρατίας και ένα του ΣΥΡΙΖΑ. Τι προκύπτει από αυτούς? Προκύπτει από αυτούς ότι το 46,5% των επενδυτικών σχεδίων, των νόμων των επενδυτικών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ κατευθύνθηκε στην ΣΑΠΕ και στον τουρισμό, σε δύο κλάδους, και το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων του προϋπολογισμού ήταν το 72,2%. Δηλαδή δύο κλάδοι μόνο, ο τουρισμός και η ΑΠΕ, είχαν το 72% των επενδυτικών σχεδίων που εντάχθηκαν στους αναπτυξιακούς νόμους. Άρα λοιπόν, αν αυτό δεν είναι συγκεκριμένος προσανατολισμός στήριξης δύο πολύ συγκεκριμένων κλάδων, τι άλλο είναι? Αλλά και στον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, τι είχαμε εκεί? Ακόμη μεγαλύτερη συγκεντροποίηση. Το 49,2% των σχεδίων των επενδυτικών είναι μόνο στον χώρο του τουρισμού. Και αν συνυπολογίσουμε και το ύψος των επενδυτικών σχεδίων είναι 67,8% μόνο για τον τουρισμό. Δηλαδή ο τουρισμός, τα επενδυτικά σχέδια του τουρισμού στον αναπτυξιακό νόμο του ΣΥΡΙΖΑ απορροφούν το 70% του συνόλου. Και αν υπολογίσουμε και το δεύτερο κλάδο, το αμέσως επόμενο, η μεταποίηση των τροφίμων, που είναι το 20%, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι πάνω από το 80% των επενδυτικών σχεδίων του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ αφορούσαν τουρισμό και μεταποίηση αγροτικών τροφίμων. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη, αλλά αντίθετα οξύνει ακόμη περισσότερο την ανισομετρία η επενδυτική νόμη, όλη η επενδυτική νόμη. Δεύτερο ζήτημα. Μιλάνε τα άλλα κόμματα γιατί δεν υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών. Αλήθεια. Ποιος αναπτυξιακός νόμος επέβαλε την ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών? Υπήρχε κανείς αναπτυξιακός νόμος? Η εικόνα παρουσιάζεται καθαρά. Μπορεί κάποια περιφέρεια να χτινάσει και κάποια να υποχωρεί ανάλογα με τι κλάδι βρίσκονται σε προτεραιότητα. Βεβαίως. Η Κρήτη, το Αιγαίο αναπτύχθηκαν πολύ περισσότερο λόγω του τουρισμού. Οι υπόλοιπες περιοχές? Και θα ξεχάσουμε τον επενδυτικό νόμο του ΠΑΣΟΚ που στο όνομα της ανάπτυξης περιφέρειας δημιούργησε εκατοντάδες κουφάρια κτηρίων στη Θράκη. Χωρίς να γίνει επένδυση, τι πήραν οι επενδυτές? Χτίσαν τα κτίρια και σηκωθήκαν και φύγαν και πήραν τα χρήματα της επιδότησης. Δεκάδες είναι αυτά τα κουφάρια, αμέτρητα στη Θράκη. Για να στηριχθεί, υποτίθεται, η περιφερειακή ανάπτυξη. Τρίτο στοιχείο της κριτικής. Δεν στηρίζεται, λέει, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Σοβαρά μιλάτε? Γιατί στήριξε κανένας αναπτυξιακός νόμος τους αυταπασχολούμενους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις, τους αγρότες? Να δούμε τα στοιχεία. Νόμος του ΠΑΣΟΚ το 1998. Εγκρίθηκαν 3.116 επενδυτικά σχέδια, μόνο 3.000, και το σύνολο της επένδυσης μέσω όρου ήταν 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος μικρομεσαίος μπορεί να κάνει τέτοια επένδυση? Στο νόμο της Νέας Δημοκρατίας του 2004, 10.000 επενδυτικά σχέδια, 2,2 εκατομμύρια ευρώ ο μέσος όρος των επενδύσεων. Υπάρχει κανείς μικρομεσαίος που να κάνει 2,2 εκατομμύρια ευρώ επένδυση? Νόμος ΠΑΣΟΚ το 11, 1.276 επενδυτικά σχέδια, 4,7 εκατομμύρια ο μέσος όρος της επένδυσης. Αν αυτό δεν είναι συγκέντρωση, τι είναι? Και να πάμε και στο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Με τα στοιχεία που υπάρχουν, μέχρι 31/12 εντάχθηκαν 3.726 σχέδια και ο μέσος όρος επένδυσης είναι 3 εκατομμύρια. Και μιλάτε και κόπτεστε όλοι σας για τις ατομικές επιχειρήσεις. Έχω εδώ πέρα ένα δημοσίευμα, ένα δελτίο τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το σύνθεσα και λίγο πριν με τον κύριο Παπαθανάση, με ημερομηνία 29/12 του 2021, όπου καταγράφει τα 94 της τέταρτης αξιολόγησης ή της πέμπτης, δεν θυμάμαι καλά, τα 94 επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν και αφορούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και ψάχνω να δω πόσο είναι, αδελφέ, η μικρότερη επένδυση της πολύ μικρής επιχείρησης, και τη βλέπω 2 εκατομμύρια ευρώ. Η πιο μικρή επένδυση που εντάχθηκε είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Και αναρωτιέμαι, ο ψιλικατζής της γειτονιάς μου, ο φούρναρης της γειτονιάς μου, το κουρίο της γειτονιάς μου, ακόμη και η πιτσαρία της γειτονιάς, έχει δυνατότητα να κάνει τέτοιου είδους επένδυση?
2 εκατομμύρια ευρώ η μικρότερη επένδυση και μεγαλύτερη 11 εκατομμύρια. Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι αυτά τα νούμερα, ε. Δηλαδή οι υπόλοιποι είναι. Να λοιπόν ποιο είναι το ερώτημα. Ότι ποτέ και κανένας αναπτυξιακός νόμος δεν μπόρεσε και δεν πρόκειται να στηρίξει. Απλά, γιατί το κάνετε, χαϊδεύετε αυτιά. Και μιλάτε να ταχθούν και ατομικές επιχειρήσεις μέσα και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι αποκλεισμένες από τις 800.000. Και γιατί χαϊδεύετε αυτιά για να τους εξαπατήσετε. Και να τους έχετε εκλογική πελατεία. Ενώ ξέρετε πολύ καλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως ότι αυτές οι συντριπτικοί πλειοψηφίες αυτών ούτε καν την πόρτα του Υπουργείου δεν μπορεί να διαβεί. Όχι να ενταχθεί σε επενδυτικό σχέδιο, αλλά τους λέτε ψέματα. Άλλη ανάγκη έχουν. Ή το ζήτημα, μα δεν εντάσσονται λέει οι αγρότες στα επενδυτικά σχέδια. Και βλέπω εδώ πέρα δύο επενδύσεις από αυτές οι 94 που αφορούν. Μία επένδυση είναι υδροπονικού χαρακτήρα για γεωργία υδροπονίας. Πόσο λέει είναι η επένδυση, το ύψος της 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Και μία άλλη για θερμοκήπια με ύψος επένδυση 5,2 εκατομμύρια ευρώ. Και δύο στην Καρδίτσα. Αυτές είναι το φτωχόν των βιοπαλαιστών αγροτών επενδύσεις. Ή τις προσπάθειες που γίνεται να συγκεντρωθεί η αγροτική γη σε όλο και λιγότερα χέρια και σε καπιταλιστικού τύπου επιχειρήσεις. Αυτό είναι. Όλα τα υπόλοιπα απλά είναι λόγια του αέρα. Γιατί ο αγρότης, ο βιοπαλαιστής, τι χρειάζεται. Χρειάζεται να προστατευθεί από το υψηλό κύμα ακρίβειας που τον έχει τσακίσει. Χρειάζεται να προστατευθεί από τη δράση των πολυεθνικών που του προμηθεύουν σπόρους, ανταλλακτικά μηχανήματα. Χρειάζεται να προστατευθεί από τη δράση των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα που τις χρηματοδοτείται για να... και το αγοράζουν πολύ φτηνά την παραγωγή του. Από αυτούς χρειάζεται να προστατευτεί ο αγρότης, ο φτωχομεσαίος. Τέταρτο ζήτημα που θέλω να βάλω στη συζήτηση μου. Θα πάρω όλο το χρόνο, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εντάσσονται μέσα πάρα πολλά ξενοδοχεία. Έχετε κάνει πρόβλημα, παράδειγμα, ενδεχομένως να ενταχθεί το ξενοδοχείο Hilton στην ανακαίνιση την οποία κάνει. Λέω ενδεχομένως, δεν ξέρω. Μπορεί. Λέω. Ή με άλλες μορφές στήριξης. Όμως το ξενοδοχείο Hilton πήρε, απέλυσε όλους τους εργαζόμενους. Γιατί έκλεισε τη λειτουργία του, λέει. Αυτοί οι εργαζόμενοι πώς θα προστατευτούν. Για 2-3 χρόνια πόσο διαρκέσει η ανακαίνιση. Με κανέναν δεν προστατεύονται. Αξιοποιεί διάφορα εργαλεία. Το Hilton για να προχωρήσει την επένδυση θα αξιοποιήσει διάφορα εργαλεία, είτε είναι επενδυτικός νόμος, είτε είναι ΕΣΠΑ, είτε είναι Ταμείο Ανάκαμψης, για να κάνει αυτή τη συγκεκριμένη επένδυση. Και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Ο κόσμος στον δρόμο. Το ίδιο έγινε και επί ΣΥΡΙΖΑ με την ανακαίνιση του ξενοδοχείου του Αστέρα Βουλιαγμένης ή του Άθες Λίδρα. Για να έχουν τι το χέρι λιμένο, εφόσον ολοκληρωθεί η επένδυση και επαναλειτουργήσουν, να μην έχουν τους παλιούς εργαζόμενους με τις όποιες υψηλότερες απολαβές που είχαν λόγω των προϋπηρεσιών και να έχουν πολύ φθηνούς εργαζόμενους. Πέμπτο ζήτημα. Αλήθεια, αυτά τα λεφτά βγαίνουν από κανένα λεφτόδεντρο? Δηλαδή, οι νόμοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, και οι τρεις που ανέφερα, έδωσε συνολικά επιδότηση 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως λέτε μέσα στην αιτιολογική έκθεση. Και από το ΣΥΡΙΖΑ είναι μια επιδότηση περίπου της τάξης του 1 δισεκατομμύριου για τα σχέδια που έχουν παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο. Ποιος τα πληρώνει αυτά, δεν τα πληρώνει οι φορολογούμενοι? Τα λαϊκά στρώματα. Και κοιτάξτε την παρασυντικότητα, εγώ θα πάρω ένα παράδειγμα από αυτό που δίνεται μέσα. Του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Μελετάει εδώ 1768 επενδυτικά σχέδια μέχρι το Μάη του 2021 που είχαν εγκριθεί. Τι βγαίνει από αυτά τα στοιχεία? Ότι τα ίδια κεφάλαια που θα βάζαν οι επενδυτές είναι 686 εκατομμύρια ευρώ, θα παίρναν δάνειο 2,9 εκατομμύρια ευρώ και θα είχαν και επιδότηση 1 δις. Δηλαδή, σε συνολικό ύψος επενδυτικών σχεδίων 4,6 δις, η ίδια συμμετοχή είναι 15% μέσος όρος. Είναι ή δεν είναι παρασιτισμός αυτό?
Είναι παρασιτισμός. Βεβαίως είναι παρασιτισμός. Ενός συστήματος σάπιου. Ενός συστήματος που παράγει τη βαρβαρότητα. Και αυτό το σύστημα υπερασπίζεστε. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του αναπτυξιακού νόμου του ΣΥΡΙΖΑ που τον υπερασπίζονται. Έτσι λοιπόν ο ελληνικός λαός πληρώνει και θα πληρώνει με τους φόρους για να μπορούν να παίρνουν επενδύσεις, να κάνουν επενδύσεις οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Δηλαδή οι πολλοί και οι φτωχοί πληρώνουν για τους λίγους και τους πλούσιους. Και αξιοποιούνται βεβαίως και τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ, χρήματα που θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι λαοί της Ευρώπης. Και αντί να ικανοποιούνται οι ανάγκες των λαών, θυσιάζεται η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών στο βωμό των επενδυτικών σχεδιασμών. Γιατί ποιες υποδομές θα χρηματοδοτήσετε που αντιμετωπίζουν τις ανθρώπινες ανάγκες? Είτε αυτά αφορούν την προστασία της ανθρώπινης ζωής από την πανδημία, από φυσικές καταστροφές και τις επιπτώσεις τους, είτε είναι ζητήματα που αφορούν την παιδεία, την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Τέτοιου είδους ζητήματα το κράτος, το αστικό, όχι μόνο δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει, αλλά γίνει και συνένοχο και συνυπεύθυνο της κατάστασης που βιώνει ο λαός. Έτσι λοιπόν, όλοι οι επενδυτικοί νόμοι, συνολικά και αυτός, θα οδηγήσουν σε μια ανάπτυξη, η οποία είναι ταξική ανάπτυξη. Είναι σε βάρος δηλαδή των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης. Θα οδηγήσουν σε μια ανάπτυξη που θα συγκεντρώνει την οικονομική δραστηριότητα σε όλο και λιγότερα χέρια. Υπέρ των μονοπωλίων. Δεν είναι ολιγάρχες γενικά. Είναι εύκολη κριτική να μιλάμε για ολιγάρχες, να χαρακτηρίζουμε την κυβέρνηση ως κυβέρνηση ΑΕ. Είναι συνολικά το σύστημα αυτό που οδηγεί σε αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων. Και όποιοι προσπαθούν με χαρακτηρισμούς να συσκοτήσουν αυτή την εικόνα, επί της ουσίας παίζουν το ρόλο της υπεράσπισης αντικειμενικά του συστήματος. Είναι μια ανάπτυξη άδικη. Γιατί θα διευρυνθούν ακόμη περισσότερο οι κοινωνικές ανισότητες. Ο κοινωνικά παραγόμενος πλούτος εγκεντρώνει σε όλο και λιγότερα χέρια. Ενώ αντίθετα η συντριπτική πλειοψηφία του λαού θα ζει όλο και λιγότερα. Θα βλέπει λιγότερες δυνατότητες να ικανοποιούνται οι ανάγκες της. Και βεβαίως είναι μια ανάπτυξη άναρχη, γιατί πάντοτε θα συνοδεύεται από κρίσεις. Και αυτές δεν πρόκειται να τις αποφύγετε με όποιο μείγμα διαχείρισης, είτε επεκτατικό είτε περιοριστικό. Έτσι λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα κόμματα επί της ουσίας, οι διαφορές τις οποίες έχετε είναι σε ποιους τομείς, ποιοι κλάδοι, ποιοι επιχειρηματίες ενδεχόμενα επιμέρους να στηριχθούν και να ενισχυθούν από τους αναπτυξιακούς νόμους. Δηλαδή για τα επιχειρηματικά της συμφέροντα τσακώνεστε επί της ουσίας. Και όπου οξύνετε τις κοκορομαχίες το κάνετε ακριβώς για να συγκαλύψετε τη σύγκλησή σας με τις στρατηγικές επιλογές και τις ανάγκες που εξυπηρετούν τα συμφέροντα του επιχειρηματικού κεφαλαίου. Για να μπορέσετε να εγκλωβίσετε λοιπόν τη λαϊκή δυσαρέσκεια και να επιλέγει κάθε φορά αυτόν ο οποίος θα επιβάλλει τα νέα, ακόμη και σκληρά αντιλαϊκά μέτρα. Έτσι λοιπόν εμείς λέμε καθαρά, απέναντι σε αυτές τις κοκορομαχίες που είδαμε και με το χθεσινό περιστατικό, και σήμερα το πρωί, ο λαός να γυρίσει την πλάτη του, να μην δώσει καμία απόλυτη σημασία και να σπάσουν με την πάλη του τα δεσμά για να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση, την καπιταλιστική σύψη και βαρβαρότητα, γιατί υπάρχει πραγματικά ρεαλιστικός δρόμος που μπορεί να ικανοποιεί το σύνολο των λαϊκών αναγκών και αυτός δεν είναι άλλος από τον σοσιαλισμό, την πρόταση του ΚΚΕ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και η συμπόρευση σήμερα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αποκτά τεράστια σημασία για την εργατική τάξη, τους αυταπασχολούμενους της πόλης, τους βιοπαλιστές αγρότες, την νεολαία και τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων.